Προτείνω να ακούσουμε τι έχει να μας πει ένας άνθρωπος που ξέρει διεθνώς την αγορά πάρα πάρα πολύ καλά. Σήμερα είναι ενεργειακός αναλυτής και υπήρξε και στο παρελθόν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ελληνικής διαχειριστικής εταιρείας υδρογόνων ανθράκων της ΕΔΕΗ ως ακροστοιχίδα, ο κύριος Γιάννης Μπασιάς. Καλημέρα κύριε Μπασιά. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Θέλω να μου πείτε, με την ιδιότητα του να αναλύετε την ενεργειακή αγορά, αν βλέπετε κάποια χτίδα φωτός, κάποια χτίδα ελπίδας σε αυτό που συμβαίνει παγκόσμια. Άλλο παγκόσμια, άλλο Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα το έχει η Ευρώπη, η οποία παίζει ένα ρόλο ενδιάμεσο ανάμεσα σε ανταγωνισμούς οι οποίοι έχουν εξελιχθεί σε ανταγωνισμό ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και την Ρωσία, με την Κίνα περιμένοντας το κατόφλι. Νομίζω ότι αυτή είναι η κατάσταση που όλοι αναγνωρίζουν. Οποιοδήποτε μέσο εφημερίδα ή ανάλυση δείτε με δύο λόγια, με τρεις λέξεις, αυτό είναι που συμβαίνει. Άρα για την Ευρώπη που μας ενδιαφέρει μπορούμε να μιλήσουμε, γιατί σε παγκόσμιο επίπεδο τα πράγματα προχωράνε πάρα πολύ γρήγορα, με την έννοια ότι υπάρχει ανάπτυξη, υπάρχει μεγάλη κατανάλωση υδρογόνων ανθράκων, υπάρχει πολύ μεγαλύτερη εξερεύνηση τον τελευταίο χρόνο και επενδύσεις για να αυξηθεί η παραγωγή. Άλλο πράγμα χρειάζεται ο πλανήτης αυτή τη στιγμή σε επίπεδο ενεργειακό, και άλλες οι δυσκολίες στις οποίες βρίσκεται η Ευρώπη, λόγω του ότι στα σύνορά μας, της Ευρώπης θέλω να πω, υπάρχει ένας πόλεμος αυτή τη στιγμή με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με πολλές αντιλεγόμενες πληροφορίες, αλλά το γενικό πλαίσιο είναι αυτό. Και όσον αφορά τώρα την Ευρώπη, υπάρχουν μερικά σημεία τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Με όλη αυτή την ανακατοσούρα, θα έλεγα, οδηγούμαστε σε εγχώρια παραγωγή του πρωτογενούς τομέα σε όλες τις χώρες. Δηλαδή ο καθένας θα αρχίσει να κοιτάει, όπως λέμε, λίγο την πάρτη του, ενώ μέχρι τώρα όλα ήταν βασισμένα στις συναλλαγές, ακόμα και της ντομάτας, της πατάτας, του σκόρδου και του κρεμμυδιού. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, θα πάρει λίγο καιρό, αλλά είναι αποτέλεσμα του ότι η ενεργειακή κρίση, στην αλήθεια, όταν τη βλέπουμε μόνο σε επίπεδο υδρογόνων ανθράκων, ηλεκτρικής ενέργειας, είναι μια κρίση η οποία είναι αποτέλεσμα ενός αίτιου, το οποίο αίτιο είναι η ανακατάταξη που γίνεται σήμερα στις παγκόσμιες ισορροπίες. Αλλά ενεργειακή κρίση, αν το δούμε λίγο πιο μακριά, πιο πλατιά, είναι και η ανάγκη του ανθρώπου να φάει, δηλαδή να έχει τροφή, να έχει αέρα, νερό και να έχει ένα καλό περιβάλλον. Οπότε οδηγούμαστε προς αυτή την ανάπτυξη της εγχώριας παραγωγής, το θέλουμε ή δεν το θέλουμε. Που σημαίνει, είναι αυτό που έχουμε ακούσει από πολλούς διεθνολόγους, ότι η παγκοσμιοποίηση έχει αρχίσει να μειώνεται, θα πάει στράφη κτλ. Δηλαδή υπάρχει αυτό από πίσω. Ένα δεύτερο πρόβλημα που δημιουργείται είναι, από ό,τι καταλαβαίνω και αισθάνομαι, είναι ότι θα μας γίνει συνήθεια να υπάρχουν επιδοτήσεις και ο κόσμος θα αρχίσει να εξαρτάται όλο και περισσότερο από αυτό. Δεν μιλάω για την Ελλάδα, μιλάω σε γενικότερο επίπεδο, ενώ σε άλλες χώρες οι οποίες είναι πιο φιλελεύθερες, θα έλεγα, σε επίπεδο business, δεν είναι η επιδότηση που μετράει, αλλά η μείωση των φόρων. Κύριε Μπασιά, θέλω να τα δούμε λίγο αναλυτικά, όμως ας μείνουμε λίγο στην επικαιρότητα, σας παρακαλώ πολύ, γιατί πριν από λίγο ξεκίνησε η συνέντευξη τύπου της Προέδρου της Κομισιόν, της κυρίας Ντελάιεν, όπου διαβάζω εδώ ότι μεταξύ των άλλων η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει και την επιβολή κυρώσεων στον Πατριάρχη Μόσχας Κύριλο για το ρόλο του στον πόλεμο της Ουκρανίας, αλλά στο ενεργειακό που μας ενδιαφέρει, στο έκτο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, έχουμε πλήρες εμπάργκο στο ρωσικό πρακτορείο, το μεταδίδει αυτή τη στιγμή το γαλλικό πρακτορείο, σταδιακή κατάργηση αγωγών ρωσικού αργού πετρελαίου εντός 6 μηνών και κατεργασμένων προϊόντων πετρελαίου μέχρι το τέλος του έτους, με μοναδική εξαίρεση της, όπως δίνει το Reuters τώρα,
την Ουγγαρία και τη Σλοβακία να συνεχίσουν να αγοράζουν αργό ρωσικό πετρέλαιο ως το τέλος του 23 με βάση τα ισχύοντα συμβόλαια. Θέλω να μου πείτε, αυτό το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο μπορεί να το ανταπεξέλθει η Ευρώπη? Νομίζω ότι όσον αφορά το πετρέλαιο μπορεί να ανταπεξέλθει πιο εύκολα από ότι το φυσικό αέριο. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι κάθε κανόνας έχει εξαιρέσεις και χωρίς εξαιρέσεις δεν υπάρχει κανόνας. Οπότε θα δούμε εξαιρέσεις και, σε πολλά επίπεδα. Αλλά ναι, το πετρέλαιο νομίζω πολύ πιο εύκολα, διότι όλη η Αφρική, ιδιαίτερα η Δυτική Αφρική, μπορεί να δώσει αρκετά γρήγορα πετρέλαιο, διότι εγκαταστάσεις υπάρχουν ήδη, υπάρχει αρκετό πετρέλαιο που παράγεται και τα τάνκερ μπορούν να κουβαλήσουν αρκετά γρήγορα προς τους διάφορους σταθμούς δίλησης και άλλων στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στην Ατλαντική μεριά της Ευρώπης, αλλά και στη Μεσόγειο. Είναι πολύ πιο εύκολο. Λέει εδώ φίλος ο Νεκτάριος, καλημέρα στον κύριο Μπασιά. Αυτό το εμπάργκο σημαίνει πλήρες, αλλά θα απαγορεύσει, για παράδειγμα, λέει εδώ, το λετωνικό πετρέλαιο που δημιουργείται με ανακάτεμα στο μέσο των ωκεανών από μικρά τάνκερ που έχουν αγοράσει από πετρέλαιο από Ρωσία σε μεγαλύτερα τάνκερ που έχουν πετρέλαιο μη ρωσικό, αλλά έχουν πετρέλαιο από χώρα άγνωστης προέλευσης που όμως είναι και αυτό ρωσικό. Μήπως αλληλοκοροϊδευόμαστε? Θέλω να θυμίσω, λέει, στον κύριο Μπασιά ότι η Morgan Stanley σε τελευταία ανάλυση είχε τιμή για το πετρέλαιο στα $180. Να δώσετε χαιρετισμούς και συγχαρητήρια στον ακροατή. Πρέπει να έχει κάνει trader, φαίνεται, παλιότερα ή ακόμα και τώρα. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, γι' αυτό προτίμησα να πω μία φράση αντί να πω σε λεπτομέρειες, ότι κανόνας χωρίς εξαιρέσεις δεν υπάρχει και όσο μεγαλύτεροι είναι οι κανόνες, τόσο περισσότερες εξαιρέσεις θα έχουμε. Και κάπως έτσι θα είναι τα πράγματα, γιατί αλλιώς δεν είναι βιώσιμο για τα επόμενα χρόνια. Δεν μπορώ να, ούτε εγώ ούτε εσείς ούτε κανένας να πει τι θα γίνει μετά από 3 χρόνια. Κάπως έτσι το βλέπουμε, γύρω στο 2030 ίσως, να μπορέσει να βρει άλλες πηγές οι οποίες να αντικαταστήσουν 100% η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά προς το παρόν, όπως είπαμε και παλιότερα, χωρίς συμβιβασμούς δεν γίνεται τίποτα. Τώρα, εάν ο συμβιβασμός χρειάζεται ένα ωραίο φόρεμα με ωραία χρώματα, το οποίο θα το λέμε κανόνες και εμπάργκο και δεν θα ξεφύγουμε από τους κανόνες, εντάξει. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα στην πολιτική και στη διεθνή πολιτική. Ποια είναι... Αλλά αυτή θα είναι η κατάσταση, συμβιβασμοί. Κύριε Μπασιά, ποια είναι η τάση στις αγορές? Γιατί αυτό δεν το πολύ συζητάμε. Με την εικόνα που έχετε σήμερα και κυρίως είπατε, ας πούμε, εναλλακτικές από τη Δυτική Αφρική, συνολικά στο θέμα της ενέργειας, ποια είναι η τάση των εναλλακτικών που αφορούν και την Ευρώπη και φυσικά και την πατρίδα μας? Σήμερα το πρωί άκουγα, ας πούμε, ότι έπεσε στο τραπέζι η ιδέα για φυσικό αέριο από την Αγγόλα, από την Νιγηρία και από άλλες χώρες στην Αφρική. Πόσο εφικτά και γρήγορα μπορούν να καλύψουν ελλείμματα? Άμα το πληρώσει ακριβά, θα ξεκινήσει, δεν είναι πρόβλημα. Άλλο θέμα η επάρκεια λοιπόν και άλλο θέμα η τιμή, λέτε. Θα δοθεί προτεραιότητα από έναν άλλο πελάτη. Εν τω μεταξύ, πολλά ακούγονται, όπως ότι η Ιαπωνία γύρισε στην Ευρώπη διάφορα φορτία LNG και τα λοιπά. Δηλαδή θα έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες και είναι πολύ δύσκολο να βγάλεις άκρη με όλα αυτά. Δηλαδή θέλει καθάρισμα στην πληροφορία, διότι αλλιώς θα ζούμε μόνο με παραπληροφόρηση σε όλα αυτά τα θέματα. Πάντως ναι, για τη Δυτική Αφρική δεν υπάρχει πρόβλημα, με την έννοια ότι πολύ πιο γρήγορα μπορεί να αντιδράσει. Οι εμπορικές σχέσεις με την, και οικονομικές με τη Δυτική Αφρική όλων των χωρών της Ευρώπης είναι, θα έλεγα, άριστες. Μπορεί να υπάρχουν διάφορα σκαμπανεβάσματα, οπότε τα πράγματα μπορούν να προχωρήσουν γρήγορα. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι η αντικατάσταση γίνεται σήμερα, αύριο, σε 3 μήνες, σε 1 χρόνο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν μπορεί να γίνει. Η τάση θέλει χρόνια. Θέλει χρόνια, λέτε. Βάλτε και τους σταθμούς που χρειάζεται η Ευρώπη. Πείτε μου. Ξέρετε, όχι, η Ευρώπη. Έχει ακούστηκε πολύ για τη Γερμανία. Η Ευρώπη έχει πάρα πολλούς σταθμούς υγροποίησης. Έχει πάρα πολλά δηληστήρια και έχει πάρα πολλούς αγωγούς. Το θέμα είναι ότι δεν υπήρχε μέχρι τώρα και δεν υπάρχει ακόμα η δυνατότητα να υπάρξει όλο το υγροποιημένο αέριο που θα μπορούσε να απορροφήσει η Ευρώπη στους θερματικούς και να το αεριοποιήσει.
το υλικό δεν υπήρχε. Οι σταθμοί υπάρχουν και στη Μεσόγειο και στην Ατλαντική μεριά. Άρα λέτε το υλικό δεν υπήρχε. Το υλικό δεν υπήρχε διότι η πανδημία δημιούργησε μια αργοπορία όπου το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια που υπολογίζονταν να επενδυθεί σε καινούριους τερματικούς και LNG καράβια σταμάτησε, μειώθηκε λόγω της πανδημίας για 2 χρόνια. Και ούτε και αυτό ξεκινάει σε ένα χρόνο. Και ήταν αρκετά σημαντικό αυτό σαν πρόβλημα, διότι ενοχλούσε πολλά φαντ τα οποία έχουν μέσα τις συντάξεις πολλών Βορειοευρωπαίων. Να και μια και δεν θα είχαν μέρισμα. Να και μια είδηση που ακούμε επιπλέον. Και τώρα, αυτό που συμβαίνει είναι ότι θα υπάρξει ένας οργασμός όχι μόνο στην κατασκευή των καραβιών που το έχουμε δει και από τους Έλληνες εφοπλιστές, αλλά γενικότερα από την Κορέα, από την Νορβηγία, από την Αμερική, όπως και των σταθμών υγροποίησης, για να μπορέσει να εξισορροπήσει αυτό, γιατί εντάξει, συντάξεις τώρα είναι λίγο τραβηγμένο, αλλά είναι αλήθεια έτσι. Συντάξεις μπορείς να δώσεις και να μην έχεις μεγάλο μέρισμα σαν μεγάλο φαν για 1 χρόνο ή 2 χρόνια, αλλά δεν μπορείς να περιμένεις παραπάνω. Οπότε οι επενδύσεις που θα γίνουν τώρα θα είναι τρομακτικές. Να σας δώσω ένα παράδειγμα που χθες κυκλοφόρησε στη Γαλλία η NG, που είναι η παλιά Gaz de France, δηλαδή η αντίστοιχη ΔΕΠΑ, αν θέλετε, παλαιότερα, όταν η ΔΕΠΑ ήταν εθνική εταιρεία, 100%. Τι έχει γίνει, έκανε μια σύμβαση με μια αμερικανική εταιρεία LNG, η οποία από το 27 μέχρι 26, 2026 μέχρι το 2043 θα δίνει 2 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικό αέριο από υγροποίηση στη γαλλική εταιρεία. Μιλάμε για επενδύσεις εκεί στην Αμερική, στο Τέξας, το Ρίο Γκράντε, η περιοχή Ρίο Γκράντε και η εταιρεία Ρίο Γκράντε. Μιλάμε για επένδυση η οποία είναι 16 δισεκατομμύρια δολάρια για να μπορέσουν να παρέχουν 30 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου το χρόνο. Υπάρχουν 4 τέτοια προγράμματα στην Αμερική. Αν πολλαπλασιάζονται με 16, 4, 15, 60. Δηλαδή αμέσως βλέπουμε ότι για 4 τέτοια προγράμματα τι επενδύσεις απαιτούνται και πόσο μακροπρόθεσμα το βλέπουν. Γιατί η Shell έχει υπογράψει για 2 δισεκατομμύρια δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Η Γαλλία με την εθνική της εταιρεία, καλά λέμε εθνική, είναι 23% το κράτος μέσα, με άλλα 2,5-2 δισεκατομμύρια βαρέλια. Όλα αυτά θα δουλέψουν μετά από 4-5 χρόνια, άντε 3 χρόνια. Δεν μπορούν να δουλέψουν από τώρα. Άρα οπότε, το άμεσο, το βραχυχρόνιο, λέτε, εξακολουθεί να είναι μία μαύρη τρύπα. Αλλά αν σε 3 χρόνια καλύπτεις την επάρκεια, αυτό που δεν αλλάζει και θέλω να πείτε ποια είναι η τάση, είναι τι γίνεται με τις τιμές. Γιατί δεν είναι ευθύνα. Οι τιμές δεν πρόκειται να πέσουν. Δεν πρόκειται να πέσουν. Μπορεί να ανυποκατεβαίνουν, άντε να πέσουν λίγο, αλλά έχουμε κάνει τέτοιο άλμα. 300-400%, 500%. Μήπως πέσανε οι τιμές του πετρελαίου από την εποχή που ήταν 3 δολάρια και πήγε στα 12-15, που ανέβηκε 300%. Όχι, δεν πέσανε. Παραμείναν και συνεχίσαν να ανεβαίνουν. Το ίδιο θα συμβεί και με το φυσικό αέριο σήμερα. Τώρα, όπως λέει και η φίλη μου η Βάσο εδώ, καλημέρα στον κύριο Μπασιά. Και μιας και το θίξατε, θα ήθελα να το ρωτήσω λοιπόν τον κύριο Μπασιά με βάση αυτό που περιγράφει μέχρι τώρα διεθνώς. Ποια είναι η εκτίμησή του? Η χώρα μας κοιτάει την πάρτη της και αν την κοιτάξει, προς ποια κατεύθυνση πρέπει να την κοιτάξει? Ωραίο ερώτημα. Εγώ θα έλεγα στην ακροάτριά σας να συμμετάσχει σε όλα τα συνέδρια των κομμάτων που θα γίνουν αυτό το μήνα. Μπορεί να πάρει απαντήσεις από εκεί. Εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι κοιτάμε πολύ την πάρτη μας. Θα έπρεπε... Δεν ανάγκη να ξαναμιλήσουμε για τους υδρογονάνθρακες και την έρευνα στην Ελλάδα, γιατί το έχουμε εξαντλήσει τόσο πολύ που μετά από ένα σημείο δεν πιστεύεις και ούτε καν τη σκέφτεσαι, όχι τι θέλεις να πεις. Κανονικά θα έπρεπε να κοιτάξουμε την πάρτη μας με την έννοια ότι είμαστε ένας καλός διακομιστής, με την έννοια ότι... Ναι, να το πάρουμε αλλιώς. Μισό λεπτό να το αναλύσω πολύ γρήγορα. Η Ελλάδα,
αντιπροσωπεύει σε επίπεδο κατανάλωσης 1% της Ευρώπης. 5,5 δισεκατομμύρια BCM, 550 όλη η Ευρώπη. Η Τουρκία 55, δηλαδή 10 φορές παραπάνω. Ο ΤΑΠ αφήνει στην Ελλάδα 1,5 BCM κάπου εκεί και τα υπόλοιπα 8,5 πηγαίνουν προς Ευρώπη. Ιταλία, ναι. Αν υπάρξει και υπάρξουν και κάποια φορτία που έρχονται στη Ρεβιθούσα, η οποία έχει αναβαθμιστεί, δεν χρειάζεται η Ελλάδα πάνω από 50 καράβια στο χρόνο που θα έρθουν να πιάσουν το υγροποιημένο και να το κάνουν αεριοποιημένο. 50 καράβια. Αυτή τη στιγμή ο αριθμός των καραβιών, των LNG που κυκλοφορούν σε Μεσόγειο και Ατλαντικό, για την Ατλαντική μεριά της Ευρώπης, μη σας πω ότι είναι γύρω στα 700. Δηλαδή δεν μετράει, δεν είναι ανάγκη να θεωρήσουμε ότι είμαστε το κέντρο και ότι ακόμα και σαν διακομιστής θα έχουμε μεγάλα κέρδη. Οι ανάγκες είναι πολύ μικρές, οπότε δεν πρόκειται να μας λείψει το φυσικό αέριο. Μην κοροϊδευόμαστε. Απλούστατα, παντού είναι ακριβό, οπότε θα πληρώνεται ακριβό και από την Ελλάδα. Άρα και εδώ λέτε δεν είναι τόσο το θέμα της επάρκειας όσο είναι το θέμα της τιμής στο συγκεκριμένο τύπο. Η τιμή. Επειδή όμως μιλάμε για τη χώρα μας και έχετε μία εικόνα, λέει εδώ ο φίλος Μοκούλης, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Ο Υπουργός Ανάπτυξης είπε ότι έχουμε ακριβό ρεύμα γιατί κάποιοι δεν θέλουν να γεμίσει η Ελλάδα ανεμογεννήτριες. Είναι έτσι, λέει, κύριε Μπασιά? Γι' αυτό έχουμε ακριβό ρεύμα, επειδή δεν έχουμε περισσότερες ανεμογεννήτριες? Εγώ θα σας πω ένα, όχι ανέκδοτο. Κάθε φορά που στείνεται μια ανεμογεννήτρια, και αυτό λέγαμε μέχρι τώρα, στη δικιά μας τη δουλειά, αυτός που πουλάει φυσικό αέριο τρίβει τα χέρια του. Διότι μια ανεμογεννήτρια είναι φωτοβολταϊκό, από τους νόμους της φυσικής δεν μπορεί να αποδώσει πάνω από 30% σήμερα. Οπότε για να κρατήσεις το δίκτυο σταθερό, αυτά τα περίφημα 50 Hz. Για να κρατηθεί σταθερό, πρέπει να ρίχνεις κάτι άλλο ώστε να κινείται συνέχεια. Δεν μπορούμε να την αποθηκεύσουμε αυτή την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται, διότι δεν υπάρχει τεχνολογία αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Οπότε το πρόβλημα που δημιουργείται είναι ακριβώς ότι πρέπει να καίμε υδρογονάνθρακες για να... Ή λιγνίτη, όπως ξαναγίνεται τώρα. Εισαγόμενους υδρογονάνθρακες εννοείται. Εισαγόμενους. Δηλαδή ακριβώς. Για να κρατήσουμε το δίκτυο σταθερό. Μάλιστα. Αυτό είναι το θέμα. Δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει να στηθούν ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά σε επιλεγμένες περιοχές. Αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ένα 30% μπορούν να αποδώσουν σήμερα. Γιατί? Διότι δεν κάνει μέρα 24 ώρες το 24ωρο. Και δεν φυσάει όπως θα έπρεπε να φυσάει 24 ώρες το 24ωρο. Και αν φυσούσε τόσο πολύ, δεν θα τις αφήναμε να δουλεύουν, διότι δεν θα ξέραμε τι να κάνουμε το ηλεκτρικό. Εκτός αν φτιάχναμε υδρογόνο. Για τους λιγνίτες, βεβαίως, να σας πω ότι χθες μάθαμε από την καρδιά τους, τη Δυτική Μακεδονία, ότι δεν έχουν σταματήσει να είναι στο σύστημα γιατί αποθηκεύονται για backup. Τώρα αποφασίσαμε να το κάνουμε αυτό. Λέει εδώ ο φίλος, από τη Θεσσαλονίκη το προεκτείνει στον κύριο Μπασιά. Η κατασκευή καραβιών LNG, κύριε Μπασιά, εσείς λέει που το γνωρίζετε, μήπως δημιουργήσει κάποιο άλλο λόμπι το οποίο θα υπερασπίζεται πλέον τα συμφέροντά του έναντι άλλων μορφών μεταφοράς υδρογονανθράκων φυσικού αερίου αλλά και παραγωγής ενέργειας? Μα και βέβαια, είναι λογικό αυτό. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις κανέναν κλάδο επενδυτικό ή μια μεριά του business με ιδιαιτερότητες η οποία να μην έχει το κλαμπ το δικό της, το οποίο είναι ένα λόμπι, το οποίο κοιτάει τα συμφέροντά του και κοιτάει την ανάπτυξη της δικιάς του δουλειάς. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Οπότε σήμερα είναι γεγονός ότι το λόμπι των καραβιών LNG είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αλλιώς δεν θα γινόντουσαν όλες αυτές οι επενδύσεις. Και δεν μιλάω μόνο για τον ελληνικό εφοπλιστικό κλάδο. Αλλά εννοώ σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί υπάρχουν επενδύσεις στην κατασκευή καραβιών LNG. Ο αριθμός είναι τεράστιος και είναι από άλλες χώρες, όπως σας είπα, Κορέα, Μαλαισία και Νορβηγία έχει αρχίσει. Η Νορβηγία έχει ήδη πολύ και συνεχίζει. Αμερική βέβαια. Είναι ένα φαινόμενο γενικότερο. Ξέρετε, το LNG
έχει μία ιδιαιτερότητα. Πρώτα απ' όλα μην γίνεται η σύγχυση με το σχιστολιθικό αέριο. LNG είναι υγροποίηση οποιοδήποτε τύπου φυσικού αέριου από οπουδήποτε και να έρχεται. Υπάρχουν μερικά θέματα που πρέπει να τα λέμε, δεν είναι να υπερασπίσεις, αλλά όταν υγροποιείς το φυσικό αέριο πρέπει να το καθαρίσεις καλά, όσο παράξενο και αν φαίνεται, διότι όταν το πας στην άλλη μεριά και το αεριοποιήσεις, δεν πρέπει να έχει μέσα διάφορα σωματίδια ή άλλα στοιχεία τα οποία θα μπλοκάρουν τα φίλτρα και η αεριοποίηση δεν μπορεί να γίνει καλά. Οπότε από την αρχή υπάρχει μια πολύ καλύτερη διαδικασία καθαρίσματος, αν θέλετε, του φυσικού αερίου για να υγροποιηθεί, που δεν σημαίνει ότι μέχρι τώρα το κάναμε τόσο σημαντικά για τους αγωγούς. Για κάθε ένα μεγαβάτ αιωλικής ενέργειας ανεμογεννητριών θέλεις ένα μεγαβάτ ορυκτού καυσίμου, μου λέει εδώ κάποιος φίλος. Δεν ξέρω. Ως backup εννοεί, φαντάζομαι. Ναι, δεν γνωρίζω. Δηλαδή εύκολο είναι να το κάνεις, αλλά το ζήτημα είναι ότι πάει πολύ πιο μακριά, γιατί έχουμε και την αποκατάσταση μετά. Σωστά. Κύριε Μπασιά, λέει εδώ ο φίλος ο Μιχάλης, μιας και έχεις τον κύριο Μπασιά που ήταν στο τιμόνι μέχρι και πρόσφατα της ελληνικής εταιρείας διαχειριστική εταιρεία, το λέει μπάσπι. Οι περισσότερες έρευνες έχουν γίνει στη Χίνα Ρόδου από TGS, Νορβηγούς, Τούρκους, Γάλλους και έχουν βρεθεί κοιτάσματα σε μικρό βάθος. Εμείς έχουμε κολλήσει μόνο στο Ιόνιο. Και πέστε στον κύριο Μπασιά ότι γνωρίζω ότι οι Ρώσοι και οι Ισραήλ το 13 Δεκέμβριο μήνα ζήτησαν να κάνουν γεώτρηση, όχι έρευνα στην περιοχή. Τα έχει υπόψη του? Ναι, είναι γνωστό αυτό. Είναι γνωστό. Υπήρχαν πολλές εταιρείες και χώρες που ενδιαφερόντουσαν εκείνο τον καιρό. Εγώ εκείνο τον καιρό δεν είχα καμία σχέση με την Ελλάδα, αλλά το γνωρίζω. Ναι, βεβαίως. Άρα, κύριε Μπασιά, για να έρθουμε στα καθημάς. Επειδή χθες είχαμε και τα εγκαίνια της έναρξης εργασιών, όχι του έργου, στην Αλεξανδρούπολη, για τον πλωτό υγροποιημένο. Αυτό είχε ένα εύρος χρόνου, τέλη 23, λένε οι αισιόδοξες προοπτικές. Ταυτοχρόνως δεν θα έπρεπε να ανοίξει γρήγορα ο φάκελος αξιοποίησης του δικού μας φυσικού πλούτου? Ναι, θα έπρεπε. Θα έπρεπε, και όπως είπαμε και σε μια προηγούμενη εκπομπή και δική σας, τα χρονοδιαγράμματα που έδωσε η ΕΔΕΗ πριν από κανένα μήνα στέκονται. Αλλά το θέμα είναι, θα υλοποιηθούν, γιατί η υλοποίηση είναι θέμα, λέμε συχνά, πολιτικής βούλησης. Εγώ θα έλεγα πίστης και θέλησης, έτσι. Δηλαδή, αν το πιστεύουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε και θέλουμε να το κάνουμε, θα το κάνουμε. Γιατί η πολιτική βούληση, εντάξει, έχει ένα εύρος αρκετά μεγάλο, σαν βεντάλια πάντοτε. Υπό αυτές... Και βέβαια, ναι, μπορούμε να... Πρέπει. Υπό αυτές λοιπόν τις συνθήκες, κύριε Μπασιά, και με αυτό θέλω να κλείσουμε, και με βάση τη διαμόρφωση των τιμών που παρακολουθείτε καθημερινά, όλη αυτή η συζήτηση στο εσωτερικό της χώρας, γιατί και εσείς είστε καταναλωτής, πολύ περισσότερο όλα τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με τους λογαριασμούς, κατά τη γνώμη σας και γνωρίζοντας τη διεθνή αγορά, σε ποια βάση θα έπρεπε να γίνει? Ακούγεται η κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής. Ναι. Ακούγεται πλαφόν στη Χοντρική, όχι πλαφόν στη Λιανική. Κάποιοι άλλοι λένε ότι πολιτικά να πάρθει απόφαση ότι δεν μπορεί σε τέτοιες ειδικά κρίσιμες περιόδους η ενέργεια να μπαίνει στο χρηματιστήριο, γιατί έτσι αποφασίζουν οι παραγωγοί. Σωστά. Η δική σας άποψη. Η δικιά μου άποψη, ναι, και ευχαριστώ για την ερώτηση. Ξέρετε, έγραψα κάτι τελευταία πριν από 2 εβδομάδες. Το 2011, εκεί αρχίζει το πρόβλημα, το 2011 βγήκε ο δικός χάρτης της Ευρώπης για την ενέργεια και την ενεργειακή ανεξαρτησία. Ήταν η πρώτη φορά που έγινε αυτό. Τέλος 2011 είχε βγει κάπως σαν non-paper και αρχές 2012 βγήκε κανονικά. Ενημερώθηκε όλος ο κόσμος. Που προέβλεπε τι? Προέβλεπε ότι μέχρι το 2020 θα έπρεπε να υπάρξει ο βασικός στόχος αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Αυτό ήταν ο πρώτος στόχος. Και από εκεί και πέρα μείωση του διοξιδίου του άνθρακα, που ήταν ο δεύτερος στόχος που πήγαινε μαζί. Για να γίνουν αυτά έπρεπε να γίνουν πάρα πολλές επενδύσεις
από το 2011-12 μέχρι το 2020 σε ανεμογεννήτρες και φωτοβολταϊκά. Όλα καλά μέχρι τώρα. Είχαν αρχίσει από το 2000 οι επενδύσεις. Αλλά ο στόχος ήταν το 2011 να υπάρξει μία αποδέσμευση από το φυσικό αέριο το ρωσικό. Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι το μετράγανε πάντα σε μεγαβατόρες. Και φτάσαμε στο σημείο σήμερα ακόμα, το φυσικό αέριο που καίγεται για να κάνεις ηλεκτρισμό, να το μετράς σε μεγαβατόρες, ενώ το φυσικό αέριο το μετράς ή σε μάζα, ή σε όγκο, ή σε θερμική απόδοση. Και αυτό δημιούργησε ένα πρόβλημα, το οποίο είναι η ψυχολογία της αγοράς, αν θέλετε, να αγοράζουμε φυσικό αέριο, οποιαδήποτε χώρα στην Ευρώπη, και Ελλάδα το ίδιο, να αγοράζει φυσικό αέριο και να το μετράει σε μεγαβατόρες, ενώ κανονικά θα έπρεπε να το μετράει σε μάζα ή σε όγκο ή σε θερμική απόδοση. Και έτσι δημιουργήθηκε το θέμα να έχουμε τιμές μεγαβατόρας τόσο υψηλές, επειδή από την αρχή της, αν θέλετε, της μεταφοράς του φυσικού αέριου από την Αμερική, από παντού, το μετράγαμε σε μεγαβατόρες. Και έτσι 15 ευρώ ή δολάρια μεγαβατόρα στη Λουιζιάννα όταν έφευγε από το τερματικό σταθμό, 250 όταν έφτανε στο Ρότερνταμ. Αυτό το πρόβλημα το έθεσαν τελικά πρώτοι, γιατί αυτό είναι κατά βάθος, η Ισπανία και η Πορτογαλία. Είχαν τους λόγους τους βέβαια, ιδιαίτερα η Πορτογαλία, γιατί έχει προχωρήσει αρκετά στην αντικατάσταση από ανανεώσιμες πηγές των αναγκών της. Οπότε αυτοί είχαν τη δύναμη να χτυπήσουν το χέρι στο τραπέζι και να σηκωθούν να φύγουν και από τη σύνοδο κορυφή. Άρα το κλειδί εδώ είναι ότι το υπολογίζουμε σε μεγαβατόρα, λέτε. Αυτό νομίζω είναι μεγάλο λάθος. Μάλιστα. Και κάπως έτσι γίνεται και όλο το χρηματιστηριακό παιχνίδι τελικώς. Και από το 2011 είχε γραφτεί καθαρά, έτσι, ότι για να μπορέσει να αναπτυχθεί η ανανεώσιμη ενέργεια, σίγουρα το 2020 θα διπλασιαστούν οι τιμές. Όχι ίσως, θα διπλασιαστούν για τον καταναλωτή. Μα το θέμα είναι ότι με την πανδημία μας πέσαν και αυτά. Η πανδημία και η εισβολή, ο πόλεμος, όχι μόνο διπλασιαστήκαν οι τιμές, αλλά τετραπλασιαστήκαν, πενταπλασιαστήκαν. Μάλιστα. Ούτως ή άλλως λοιπόν από το 2011 ξέραμε ότι θα το πληρώσουμε αυτό. Αυτό μου λέτε. Ποιος θα βάζει τα λεφτά? Απλό είναι. Τόσο απλό είναι δυστυχώς. Κοινικό και απλό. Άρα για σας το κλειδί εδώ σε όλη αυτή τη συζήτηση, και ξαναέρχομαι στους δικούς μας λογαριασμούς, θα ήταν ακριβώς εκεί, να παρεύουμε στον τρόπο υπολογισμού, να μην είναι με τη μεγαβατόρα. Μα αυτό είναι το βασικό σημείο της συζήτησης, της αποδέσμευσης που συζητιέται ή θα συζητηθεί στις Βρυξέλλες. Αυτό είναι. Η βάση του είναι εκεί. Μάλιστα. Νομίζω εκεί. Τελευταίο ερώτημα από τη φίλη μου την Κάρμεν, και σας αποδεσμεύω, κύριε Μπασιά, σε αυτήν την εξαιρετικά διαφωτιστική συζήτηση σήμερα. Λέει η φίλη μου η Κάρμεν: κύριε Μπασιά, γιατί λοιπόν η Ελλάδα δεν βάζει στόχο τις δικές της εξορίξεις, αντί να σέρνεται από τις διαθέσεις κερδοσκόπων, εισαγωγέων, χρηματιστηρίων, το ένα και το άλλο? Νομίζω ότι χρειάζεται να έχουμε μία, όχι συνείδηση, ναι, μία εμπορική εθνική συνείδηση, πείτε το. Δεν ξέρω αν είναι καλός ο όρος. Εγώ ξέρω ότι παρότι είναι ο κύριος Μπασιάς στον κόσμο, ας πάει στα συνέδρια, λέει, των κομμάτων που είναι αυτές τις μέρες, όλων, με ένα-δύο να εξαιρούνται μόνο, να δούμε πώς τοποθετούνται επί του θέματος αυτού. Διότι φοβάμαι, κύριε Μπασιά, ότι εν μέσω και αυτής της πολυεπίπεδης κρίσης, η συζήτηση έχει παραμείνει στο αφήγημα της πράσινης ανάπτυξης, για το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πει κουβέντα αυτή τη στιγμή, πόσο πίσω έχει πάει τον κόσμο. Ναι, η κατάσταση είναι λίγο ψηλά το κεφάλι και ουρά στα σκέλια, από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά καλά είναι να κοιτάμε και το κεφάλι ψηλά και την ουρά για αυτούς που αποφασίζουν, θέλω να πω. Γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Πιστεύω αυτή η περίοδος να δώσει τη δυνατότητα στον πολιτικό μας κόσμο να κοιτάξει λίγο διαφορετικά τα πράγματα, διότι απλά είναι, αλλά πρέπει να αποφασίσεις να τα αντιμετωπίσεις αυτό. Και ο φίλος ο Βασίλης, παρακαλώ πολύ, λέει, πριν κλείσει τον κύριο Μπασιά, άρα με βάση την εκτίμηση που κάνει για τις τιμές, είναι πιθανό το καλοκαίρι να έχουμε διακοπές ρεύματος, επειδή θα είναι απλησίαστο ή πολλοί κόσμος να μένει χωρίς ρεύμα? Δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε μέχρι εκεί, αλλά το κόστος θα είναι μεγάλο.
Αλλά άντε να έχουμε διακοπές ρεύματος όπως είχαμε αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Δεν νομίζω τα πράγματα να είναι διαφορετικά, αλλά δεν είναι και καλό, έτσι. Μάλιστα. Γιάννης Μπασιάς, θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά. Καλημέρα κύριε Μπασιά από το Ηράκλειο, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.